Αλέξη Γεωργούλη, ή μας κάνεις πλάκα ή σου κάνει πλάκα η ζωή. Διότι φέτος... Όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Αλλά διότι φέτος που παίζεις εδώ στο Παλάς, το Ζητείτε Ψεύτη, στην πολύ γνωστή αυτή ιστορία του τύπου, του ιδιαίτερου, του βουλευτή που σκαρφίζεται μηχανογραφή, αποφάσισες να βάλεις και υποψηφιότητα στο ευρωψηφοδέλτιο με το ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή. Για λέγε. Κυρίως ξεκινάει από μία πλάκα, το ότι ξεκίνησε να είμαι ηθοποιός κάποια στιγμή και με έφερε σε αυτή την θέση του να μπορώ να είμαι, να λέω κάτι το οποίο να έχει μία πίεση στον κόσμο. Δηλαδή κάπως έτσι είναι αυτή η δουλειά του ηθοποιού. Και έρχεται και κουμπώνει ο ψεύτης, που φαινομενικά φαίνεται ότι ο ψεύτης, στο έργο δηλαδή, τουλάχιστον και η σύλληψη του Δημήτρη Ψαθά αυτή ήταν, ότι φαινομενικά ο ψεύτης φαίνεται ότι είναι αυτός που λέει τα ψέματα, αλλά αποκαλύπτει στο τέλος ότι ουσιαστικά αυτός λέει την αλήθεια. Mm. Και τη δίνει τόσο ομοί μπροστά που ο κόσμος δεν το θέλει τόσο ξεκάθαρα και προτιμά να πιστέψει το ψέμα παρά την αλήθεια. Και έτσι πως έρχονται οι συγκυρίες, έχουμε ευρωεκλογές αυτή την περίοδο και συζητώντας, ουσιαστικά συζήτησα και με τις δύο παρατάξεις, ενώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Α, βγήκε η είδηση αμέσως. Κατευθείαν. Άρχισαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, υπήρχε μια μεγάλη περίοδος που υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις. Σου είχαν γίνει προτάσεις. Από τη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λάρισα. Κάποια χρόνια πίσω, ναι. Υπήρχαν οι επαφές και υπήρχαν πάντα συζητήσεις. Δεν ήταν ποτέ κάποιες επίσημες προτάσεις ότι ήρθε, ας πούμε, και το λέμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε να συμμετάσχει σε εργοστάσια. Έγινε πάντως κουβέντα και τώρα. Ναι. Έγινε από όλες τις. Ναι. Και μέσα στις κουβέντες και όλα αυτά ήρθε κούμπος ότι έγινε ηθοποιός, έχει κάνει αυτό, έχει γίνει γνωστός, μπορεί να έχει σχέση με τον κόσμο. Έρχονται και σου λένε ότι θέλουμε να συνεργαστείς μαζί μας. Οπότε έγινε δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και τρίτο που έκανε πρόταση. Όχι. Αλλά θα μπορούσα να σκεφτώ και τρίτο και τέταρτο. Δεν θα είχα πρόβλημα. Φυσικά είναι τη δεύτερη ερώτηση. Δηλαδή το σκέφτομαι κάθε φορά που είναι ένα πρόσωπο όπως εσύ, είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό με τον Αλέξη Γεωργούλη, γιατί έτσι τον ξέρουμε όλοι με το μικρό το όνομα. Ακόμη ένας είμαι, οπότε καλό είναι. Χτυπάει το τηλέφωνο στον Αλέξη, είναι από την άλλη γραμμή κάποιος άλλος Αλέξης πιθανώς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο και λέει... Κάτι λέει που πιάνει την κατάληξη ή κάτι που πιάνει το όνομα. Σε θέλω στο ευρωψηφοδέλτιο. Τι σκέφτεται Γεωργούλης? Ωραία, γιατί με έχουν συνδέσει με μια αποτελεσματική δράση σε ό,τι αναλαμβάνω τα φέρνω καλά. Ναι. Μήπως με θέλουν. Δεν μπήκα στην διαδικασία. Να το πω ολόκληρο για να ακουστεί έτσι χοντρά όπως το σκέφτομαι. Να ακουστεί. Ή μήπως με θέλουν επειδή με ξέρει ο κόσμος ή επειδή είμαι ωραίος ή επειδή είμαι ζεν πρεμιέ να με ακολουθήσει και ο κόσμος? Δεν θα κοιτάξω να αποποιηθώ καμία από όλες αυτές τις ιδιότητες που μπορεί κάποιος να βλέπει πάνω μου ή πώς μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Είναι το πώς το βλέπει και πώς είναι η δικιά του προσέγγιση. Για να κάνω εγώ μια κίνηση η οποία να είναι ενεργητική, δεν πρέπει να δω τι θέλουν οι άλλοι. Το βάζω μέσα στην εξίσωσή μου, αλλά δεν πρέπει να δω αυτό. Πρέπει να δω τι θέλω και εγώ να κάνω. Για να είναι ενεργητική η κίνησή μου. Οπότε αυτό που σκέφτηκα είναι ότι, αυτοί έχουν κάποιους λόγους που βλέπουν ότι ταιριάζω σε αυτούς. Μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό που θέλω να κάνω εγώ, μπορεί και να έχουν σχέση. Mm-hmm. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βρω αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και αυτό που βρήκα έχει να κάνει με το δικό μου το χώρο, έχει να κάνει με τα πολιτιστικά, που δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα στο θέατρο, αλλά μια ευρεία περιοχή, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τον πολιτισμό και πώς φαίνεται προς τα έξω. Με τη δικιά μου εμπειρία δουλεύοντας έξω σαν ηθοποιός, που κοίταξα και σαν παραγωγός να δω που μπορώ να σταθώ και σαν σεναριογράφος. Μιλάω τώρα για την Αμερική, όταν είχα φύγει κάποια στιγμή στην Αμερική και έλειπα πολύ καιρό έξω. Είμαι από το 8, πηγαίνω έρχομαι. Με τόσα χρόνια. Ναι, έχουν περάσει. Πώς περνάνε τα χρόνια? Πάνω από 10, ναι. Και τα τελευταία 4 χρόνια είμαι μοιρασμένος στο Λος Άντζελες, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Εξαιτίας της σειράς που φιλοξενείται και όλες. Ναι, και είπες τώρα να κάνεις και στις Βρυξέλλες μια. Αφού μια είναι έδρα. Που είναι κοντά, ναι, είναι, ναι. Γιατί όχι. Αλλά μέσα από όλη αυτή την εμπειρία μου προς τα έξω, κάνοντας αυτές τις συζητήσεις, είδα ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό όσον αφορά τα πολιτιστικά και πώς φαίνεται η Ελλάδα προς τα έξω. Και μία, ίσως από τους έξω, μια τροχοπέδη να υπάρχει ανάμεσά μας, σαν να μην μπορούμε να βρούμε το σωστό κώδικα να μιλήσουμε. Σαν να προσπαθούμε να πούμε κάτι και να είναι καταλαβίστικο προς τα έξω. Γιατί
κατά τη δικιά μου άποψη, όποιος βγαίνει προς τα έξω και θέλει να πει κάτι, έχει καλή πρόθεση. Έλληνας και θέλει να δείξει τον πολιτισμό του. Απλώς καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθούμε γιατί δεν έχουμε τη σωστή γλώσσα. Οπότε εγώ δουλεύοντας προς τα έξω είδα μια τέτοια δυσλειτουργία και μιλώντας με τους ανθρώπους που μπορούν να σου δώσουν ένα βήμα να μιλήσεις πιο έντονα και πιο στεναρά, είδα ότι αυτή η εποχή είναι η καλύτερη εποχή να μιλήσουμε για τα πολιτιστικά μας, για τον πολιτισμό μας, για την Ελλάδα και το πώς μπορεί η Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Κράτησε το κομμάτι του πολιτισμού για να επανέλθουμε. Απλά επειδή μας ξεκίνησες λέγοντας ότι ήταν δύο προτάσεις από τα δύο κόμματα, εσύ γιατί επέλεξες το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βρήκα εκεί το χώρο που μπορεί αυτό που έχω εγώ στο δικό μου το μυαλό για τον πολιτισμό και πώς μπορούμε να μιλήσουμε προς τα έξω να έχει ήδη ξεκινήσει και θεώρησα όχι ευκαιρία, υποχρέωση να υποστηρίξω αυτό που κάνουν. Και έκανες και μια δήλωση έτσι, αυτές τις λίγες που έχεις αρθρώσει έτσι, σε αυτό το λίγο διάστημα που έχει ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα. Γιατί ότι δεν θα γίνω. Συνέντευξη. Ναι, ουσιαστικά. Ουσιαστικά ναι. Είδαμε στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί ουσιαστικά με το. Ναι, ουσιαστικά ήταν η πρώτη εμφάνιση. Θέλω να πω ότι είπες όμως ότι εγώ δεν θα γίνω και πολιτικός. Ναι, ο πολιτικός έχει πάρει πάρα πολλές έννοιες σαν λέξη. Δηλαδή μπορεί να είναι πολιτικός επαγγελματίας, μπορεί να είναι πολιτικός επειδή μιλά πολιτικά, μπορεί επειδή εργάζεται χωρίς να έχει πάρει την άσκη πολιτική, δηλαδή χωρίς να έχει πάρει ας πούμε, το χρήσμα από το λαό. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ερμηνείες. Από τις ερμηνείες που εννοώ ότι δεν θέλω να γίνω πολιτικός είναι ότι δεν θέλω να γίνω στο επίπεδο του επαγγελματία πολιτικού. Δηλαδή μήπως ξεκινάς από τις ευρωεκλογές και σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όχι στην επόμενη, αλλά παρακάτω θα το σκεφτώσουν να πας και σε εθνικές. Προς το παρόν, αν με γιατί ρωτάτε ξεκινήσει τώρα για το παρόν, θα πω... από τη Λάρισα, δημοτικός συμβουλός, γι' αυτό, επειδή βλέπουν... Ναι. Κοίταξε, το ενδιαφέρον για τα κοινά υπάρχει ανέκαθεν στο μυαλό μου και πάντα έχω στο μυαλό μου το συλλογικό. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το τι θα κάνω εγώ, με αφορά και σε ποιο περιβάλλον βρίσκομαι και πώς αυτό το περιβάλλον επηρεάζεται και επηρεάζω. Αλέξη, ξέρεις τι γίνεται. Λέει ο άλλος, μου λέει ο Γιωργούλης τώρα που κατεβαίνει στο Ευρωψηφοδέλτιο, α, δεν θέλω να γίνω και πολιτικός. Όμως έχει ξανακατέβει, ίσως να ξανακατέβει. Και αφού δεν θέλει να γίνει πολιτικός, τι μπαίνει σε ένα Ευρωψηφοδέλτιο όταν ο Πρωθυπουργός λέει είναι μεγάλη μάχη τώρα. Ενάντια στην είναι η μάχη ακροδεξιά του κόσμου, του λαού, ναι, όχι των πολιτικών. Αυτό είναι που προσπαθώ να ξεχωρίζω. Γιατί άμα σου λένε, εντάξει, εσύ σαν πολιτικός θα πρέπει να έχεις και μια καριέρα σαν πολιτικός και θα πρέπει να αφιερωθείς σαν πολιτικός. Τι δουλειά θες εσύ που είσαι ηθοποιός? Ή θα συνεχίζεις να είσαι ηθοποιός, θα συνεχίζεις να σκέφτεσαι να κάνεις ταινίες, να προσπαθείς να επικοινωνείς με τον κόσμο σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο? Αφού είσαι πολιτικός τώρα, γιατί το κάνεις αυτό? Αυτό είναι που θέλω να ξεχωρίσω, ότι την ιδιότητα του ηθοποιού ή του ανθρώπου που μιλά στον κόσμο άμεσα και μιλά όπως ο ηθοποιός, που για μένα ο ηθοποιός είναι αυτός που μιλάει για την αλήθεια. Άσχετα με λέει ιστορίες οι οποίες είναι φαντασίας, μιλά για την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια στην ουσία είναι το συνέστημα και το πώς. Ναι, αλλά μιλάει η ηθοποιή, μιλάτε μέσα από ένα κείμενο. Ένα κείμενο που γράφουν άλλοι. Ναι, ένα κείμενο που καμιά φορά το γράφεις και εσύ. Ναι, κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν. Ναι. Αυτό το κείμενο μπορεί να έχει πολιτικό χαρακτήρα, το οποίο θα το μεταφέρω με την αλήθεια που πιστεύω ότι πρέπει να έχει η τέχνη. Αλέξη, για πες μας την αλήθεια. Αν εκλεγείς, αν σε στηρίξουν οι ψηφοφόροι της κυβερνώσεως παράταξης, του ΣΥΡΙΖΑ και μπεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ζωή θα είναι Αθήνα-Βρυξέλλες ή θα είναι Αθήνα-Βρυξέλλες-Λος Άντζελες, Βρυξέλλες-Λος Άντζελες-Αθήνα? Έτσι όπως το έχω σκεφτεί, νομίζω ότι οι Βρυξέλλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δούριος ύπος για την Ελλάδα, πολιτιστικός δούριος ύπος για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί τα μέσα που δίνονται αυτή τη στιγμή από αυτά που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να βγούμε με ιδιαίτερη εξωστρέφεια στα καλλιτεχνικά. Που άμα βγούμε πολιτιστικά με τέτοιον τρόπο, νομίζω ότι μπορούμε να πιάσουμε όλες τις πλευρές.
Δηλαδή, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε μιλάμε για το προσφυγικό, για οποιοδήποτε από όλα αυτά, ας πούμε, τα θέματα, μπορούμε να στηνόμαστε με μεγαλύτερη πειθό. Επειδή δηλαδή, αναφέρεις παράδειγμα... στο λόγο σου το θέμα του πολιτισμού και τη λέξη του πολιτισμού. Για μένα είναι το Α και το Ω. Λοιπόν, μισό λεπτό όμως, τι εντάσσεις μέσα στον πολιτισμό, διότι τώρα παρακολούθησα ότι το ανοίγεις. Ναι. Και εντάσσεις και άλλα πράγματα που κάποιος θα σκεφτόταν ότι τι θέλει να μας πει ο Γιώργος, ότι θα πάει και θα μιλάει τι, για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, τι εννοεί, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε ποιο είναι το βασικό όχημα που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Έχουν κάνει μια εταιρεία η οποία λέγεται ECOME και ουσιαστικά διαχειρίζεται το tax rebate, επιστροφή φόρων από παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού. Που γυρίζονται εδώ. Ναι. Αυτό το πράγμα στο εξωτερικό ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Λειτουργεί πολύ καλά, ιδιαίτερα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και για να καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι κάποιος παραγωγός πηγαίνει στη χώρα, ξοδεύει κάποια λεφτά και παίρνει επιστροφή από τα λεφτά που ξοδεύει. Δεν είναι λεφτά του κράτους, είναι τα λεφτά που πήρα από σένα, τα επιστρέφω. Σαν μπόνους, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει και μεγάλο οικονομικό βάρος στη χώρα που πας. Το θέμα όμως τι είναι, όταν πηγαίνω εγώ και γυρίζω, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ακούγεται η Ελλάδα. Έχω περισσότερα κίνητρα να έχω θέματα ελληνικά. Επειδή έρχομαι και κάνω τις παραγωγές, αυξάνω αναγκαστικά το know-how και το πώς παράγουμε ταινίες. Που δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, θα είναι μετά και το πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή στα σενάρια, στην υποκριτική, στις σκηνοθεσίες. Όλο αυτό το πράγμα πρόκειται να μεγαλώσει την Ελλάδα, όπως έχει μεγαλώσει και στις άλλες χώρες. Και αν δούμε τι έχει γίνει σε άλλες χώρες μεγαλώνοντας και τι γίνεται και τι θα μπορούσε να γίνει και στη δικιά μας, είναι δηλαδή ένα απλό παράδειγμα ότι ξέρεις από την Αμερική είναι μέσα από τις ταινίες. Αλέξη, όλο αυτό το πράγμα. Ο μεγαλύτερος κόσμος που έχει πάει στην Αμερική, ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει πάει στην Αμερική, ξέρει ότι ξέρει από τις ταινίες. Κάπως έτσι ξέρουν και οι ξένοι για μας. Ή θα ξέρουν από την ιστορία το οποίο θεωρείται σαν είναι μέσα στα βάθη του αιώνα και θαμμένο αρχαίοι Έλληνες και χλαμίδες και μετά τίποτα. Πολλά χρόνια το συζητάμε αυτό με τις ταινίες. Και ήρθε η ώρα και γίνεται και τώρα. Γι' αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι απίστευτο που έχει γίνει. Και γι' αυτό είπα ότι έχω υποχρέωση να υποστηρίξω αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ και 10 χρόνια, από την πρώτη στιγμή που βγήκα έξω, άρχισα και έμπιζα, ας πούμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση υπήρχε, γιατί δεν ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Και γιατί πήγαιναν ακόμα και για να γυρίσουν ελληνικά σκηνικά ή στην Τουρκία, στην Κροατία που πήγαιναν. Ναι, και οικονομικά τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή έρχεται μια παραγωγή που είναι 80 εκατομμυρίων παραγωγή και αφήνει 40 στη χώρα. Εάν δεν της δώσεις το πρίμα ότι το φόρο που αναλογείς τον δίνω πίσω, θα πάει στην Κροατία, θα πάει στη Μάλτα, θα πάει να το γυρίσει κάπου αλλού. Δεν ξέρω πού θέλεις να πας. Απλά και ένα σημαντικό να υπογραμμίσω και αυτό στο τέλος είναι ότι οι ταινίες όταν έρχονται, δουλεύουν, αφήνουν χρήματα και φεύγουν και αφήνουν τον τόπο έτσι όπως είναι. Δεν έρχονται να χτίσουν κάτι, δεν έχουν να ρυπάνουν το χώρο. Μένει όπως είναι. Δηλαδή, βγάζω μια φωτογραφία, φεύγω και τα αφήνω έτσι ακριβώς όπως το βρήκα. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή έρχονται, φύγουν λεφτά και φεύγουν. Θέλω να επισημάνω κάτι που προσπεράστηκε. Το ρώτησε ο Κώστας. Αυτό το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρωψηφοδέλτιο που λέει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατά του φασισμού και της ακροδεξιάς. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό και ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για όποιον το επιλέξει. Έτσι το ακούμε στο αφήγημα και του Πρωθυπουργού και αυτής της κυβέρνησης. Εσένα σε αγγίζει αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα? Δεν θα πατούσα πάνω στο πεδίο του πολιτισμού αν δεν με άγγιζε. Δηλαδή ο πολιτισμός αν δεν αφήνει τον πλουραλισμό, δεν υποστηρίζει την διαφορετικότητα ή τη μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, δεν θα ήταν πολιτισμός. Θα ήταν φασισμός όπως το λέμε, που είναι το αντίθετο του πολιτισμού, πάντα είναι δηλαδή. Αλέξη, να σε ρωτήσω, ωραία τα λες. Έχω λες σχέδια, έχω κάτι συγκεκριμένο σε μυαλό. Περίμενα να τα κάνουμε και λες. Περίμενα, λέει άλλος. Θα τα κάνει. Γιατί εγώ είχα ακούσει ότι όταν κατέβηκε στη Λάρισα δεν πάταγε ποτέ στα δημοτικά συμβούλια. Ναι. Άρα τώρα στην Ευρώπη θα πηγαίνει. Να ή θα μιλήσω κάνει λίγο κάτι γι' αυτό. Γιατί αυτό ίσως να έχει παρεξηγηθεί ή μπορεί να έχει μείνει, ξέρεις, σαν να. Ναι, ξέρεις, επειδή υπάρχει το ερώτημα. Σε ανθρώπους εν δυνάμει ψηφοφόρους και του κόμματος με το οποίο κατεβαίνεις και δικού σου. Ο λόγος που είχα επιστρέψει στη Λάρισα εκείνη την εποχή ήταν γιατί σκεφτόμουν κάτι ανάλογο. Ευτυχώς ήρθε το κομμάτι και τα φτιάχνει λίγο καλύτερα. Κάτι ανάλογο με το να κάνουμε μια Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών. Δηλαδή κινηματογράφο, θέατρο, χωροθέατρο, οτιδήποτε.
που να συνεργάζεται με το διπεθελάρι σας, γιατί το είδα ότι η Θεσσαλία είναι πολύ δυνατή σαν, σαν χώρος. Είναι 600.000 κόσμος, το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά καλό, αλλά στην τέχνη δεν έχει μια σχολή, ας πούμε, δραματική. Δεν έχει, έχει ένα διπεθέ το Θεσσαλικό, το οποίο είχε ανθίσει πάρα πολύ, αλλά τώρα λόγω της κρίσης και όλα αυτά... Μια που το λες, η Βαγενά ήταν εκεί και ναι. Στους ίδιους χώρους περίπου. Η Βαγενά, ο Λαζόπουλος, ο Φτιάνος, θα βρεθείτε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο από αυτές τις... Όχι, μόνο το από αναφέρω αυτό, απλά ναι. Έτσι όπως το έφερε η συζήτηση. Ναι, ο πολιτισμός το καλό που έχει είναι ότι παίρνει μια ευρία γκάμα και δεν, δηλαδή από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά και από πάνω μέχρι κάτω, που δεν παίζει την πολιτική πάνω κάτω. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι. Ενώ το ιδεατό και το πρακτικό, ας πούμε. Οπότε πηγαίνοντας για να κάνω αυτή την ακαδημία, τρίφτηκα πάρα πολύ με τα κοινά, γιατί μίλησε πολύ με τον Τζανακούλη, ο οποίος κατεβαίνει στις κοινοβουλευτικές με τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ είσαι μεταγραφή από τα δεξιά, δηλαδή τώρα. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Δεν υπάρχουν μεταγραφές, δεν είναι ομάδες για τη δικιά μου από τη δικιά μου την οπτική γωνία. Ο πολιτισμός είναι ένας. Δεν είναι ότι φεύγεις και έφυγες από τους μπλε να πας στους πράσινους, από τους πράσινους πήγες στους κόκκινους. Λέει τελικά, αποφάσισε τι είσαι. Τώρα, γιατί έχεις βάλει μια φανέλα ενός υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν μιλήσαμε όμως για το γιατί τι έχει γίνει με τη Λάρισα. Πήγα και κατέβηκα με το συνδυασμό του Τζανακούλη. Το σχέδιο ήταν αν έβγαινα να μπορούσα να δημιουργήσω αυτό το συνδυασμό μεταξύ μιας ακαδημίας και του ΔΠΘ της Λάρισας, όπου η ακαδημία θα έδινε εργατοώρες και το ΔΠΘ θα έδινε εμπειρία για να δημιουργηθεί μια ισορροπία ώστε να ξεπεράσουμε κάπως την κρίση. Σαν να λέμε ανταλλαγή προϊόντων με ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά επειδή ήμασταν στην αντιπολίτευση, καθόμασταν και απλώς κάναμε αντιπολίτευση στο πράγμα. Που είδα τι σημαίνει αντιπολίτευση εκεί. Δηλαδή είδα πολλές φορές, όχι στη δικιά μας την παράσταση, γιατί εμείς ήμασταν αρκετά διαλλακτικοί και τα βλέπαμε πιο καθαρά τα πράγματα. Από κάποιες άλλες, ας πούμε, παρατάξεις ήταν ότι λέτε όχι. Μα έχει λογική. Όχι, γιατί ήταν αυτοί και θέλαμε εμείς να ανεβούμε. Άρα λες, άλλα περίμενα να δω, άλλα είχα συμφωνήσει. Είδα πώς γίνεται και αυτή η αντιπολίτευση που ό,τι λέει η κυβέρνηση είμαστε εναντίον γιατί δεν είμαστε κυβέρνηση. Αλλά και στην Ευρωβουλή μπορεί να είσαι στην υποψηφία κάποια στιγμή. Τι θα πεις, ένα θέμα. Στην Ευρωβουλή πηγαίνουμε. Φαντάζομαι ότι πηγαίνουμε περισσότερο ενωμένοι σαν Έλληνες και όχι ο ένας μαχαιρώνει τον άλλον πλάγια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από το δικό μου και το δικό σου πεζοδρόμιο. Κλείνοντας, γιατί έχουμε... Και να πω γιατί έφυγα, να πω εκεί για να κλείσει, για να ανοίξει, για να ξεκαθαριστεί αυτό. Συνέχισα να δουλεύω και οι υποχρεώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο διπλασιάστηκαν. Πρέπει να πάμε δύο φορές το μήνα, αντί για μία φορά το μήνα. Και εκτός αυτού άρχισα να δουλεύω εκτός συνόρων. Δηλαδή πήγαινα τρεις μήνες στην Κέρκυρα και τρεις μήνες στο Λονδίνο για να κάνω το Ντάρελς. Οπότε με το που έκλεισα τη δουλειά και είδα ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνδυαστούν, παραιτήθηκα. Για να μπορέσει κάποιος να καλύψει τη θέση που να είναι πιο ενεργός. Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Θα έρθει την επόμενη φορά στο στούντιο να επαναλάβουμε μια συνέντευξη. Είμαστε στο Παλάς. Από όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα και μετά, το Παλάς γεμίζει περισσότερο, γεμίζει λιγότερο. Από όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα, κλείσαμε για το Πάσχα. Αλλά περιμένουμε τον κόσμο να έρθει μετά το Πάσχα, γιατί ξέρεις, θα βλέπει το fiction και μετά θα αρχίσουν οι δηλώσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Και καλή ανάσταση, παιδιά. Να σε καλά. Την επόμενη φορά στα πλατό της δημόσιας τηλεόρασης, στην Ερτένα. It's a deal.